από την Πάτρα. Διευκρινίστε λίγο περισσότερο το τι αποκόμισε ο κύριος Γεωργάκης, δηλαδή πήρε το OK ότι θα εγκριθεί έστω και άτυπα και προχώρησε το έργο και κάποια στιγμή περιμένουμε να εγκριθεί. Αυτό για τη βοήθεια του σώματος. Ναι, κύριε Δήμαρχε, επειδή εγώ θέλω να είμαι ακριβής και όταν δεν γνωρίζω κάτι δεν το λέω, εγώ νομίζω ότι θα μιλήσετε εσείς ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τον κύριο Γεωργάκη και θα έρθει εδώ στην επόμενη συνεδρίαση και θα πει η υπηρεσία έκανε αυτό με βάση τον νόμο. Έχει την τάδε έγκριση, το τάδε χαρτί με την τάδε ημερομηνία. Φυσικά πήρε έγκριση από την Παράτρα, επειδή όμως εγώ δεν έχω τώρα τα χαρτιά μαζί μου τώρα όλα να τα θυμάμαι απ' έξω. Αν και πάρα πολλά τα θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Είναι υπηρεσιακά έγγραφα, ο κύριος Λίγας θα ενημερώσει το σώμα την επόμενη φορά να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση. Δεν μπορούσε όμως το έργο να προχωρήσει. Πήραμε οκ για να το κάνουμε. Ο κύριος Λίγδας, για να κλείσει το θέμα. Άρα για να κλείσω και εγώ, είναι προφανές ότι υπήρξε η αδειοδότηση και τα λοιπά για να προχωρήσει και το έργο. Σε κάθε περίπτωση, έστω και άτυπα, έστω με τις ημερομηνίες τώρα δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να προχωράνε κάποια έργα. Έστω και άτυπα να έχουμε κάποια πραγματάκια. Κακό είναι, αλλά. Σχετικά με το ερώτημά σας, κύριε Γρηγόρη, για τα μέλη της Επιτροπής των Αφανών, θα σας απαντήσω εγγράφως. Ψηφορία. Υπέρ. Κατά. Παρόν. Εντάξει, κύριε Ζελτσιάνε. Θέμα είναι δέκατο. Κύριε Δήμαρχος. Για τη λειτουργία, για την καλύτερη έτσι, μετάδοση και της συνεδρίασης, εμείς εδώ βλέπουμε ποιοι ψηφίζουν υπέρ, ποιοι ψηφίζουν κατά, ποιοι ψηφίζουν παρόν, τέλος πάντων η όποια επιλογή. Αυτό δεν μεταδίδεται όμως στο ραδιόφωνο. Οπότε ναι, καλό θα είναι τουλάχιστον, είτε αν είναι ομόφωνα, λέμε ομόφωνα, ή όταν υπάρχει διαφοροποίηση, να υπάρχουν τουλάχιστον διαφοροποιήσεις, γιατί απευθυνόμαστε. Είτε ποιοι ψηφίζουν υπέρ, είτε ποιοι διαφοροποιούνται, να στο θυμίσει ο Πρόεδρος, αλλά για να έχουν και εικόνα και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Εδώ λέμε να αυξήσουμε και τα μέσα επικοινωνίας, οπότε έτσι. Και για τα πρακτικά ακριβώς. Ευχαριστώ. Θέμα ενδέκατο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παύλα οριστικής παραβίασης του έργου επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδος, αναδόχου Χρήστου Τσάμι. Εισηγητής ο κύριος Λίγδας, ο αντιδήμαρχος. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραβίασης. Έχοντας υπόψη την εγκεκριμένη μελέτη του έργου επισκευές σχολείων του Δήμου Λευκάδος, το υπαριθμό πρωτόκολλο 2133 του 2016 σύμβαση μεταξύ αναδόχου και του Δημάρχου, την βεβαίωση περαίωση του έργου που περαιώθηκε πρόθεσμα, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου και το πρωτόκολλο προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο Επισκευές σχολείων του Δήμου Λευκάδας. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Ναι, ήθελα μια ερώτηση εγώ μετά. Ο κύριος Γρηγόρης. Έτσι θα μαθαίνουμε και εμείς οι νεότεροι, κύριε, γιατί εμείς δεν τα γνωρίζουμε και όλα τα θέματα. Αν διαβάσει κάποιος το 9ο και 10ο θέμα, θα δει ότι γίνεται λόγος για μια προσωρινή παραλαβή του έργου. Των έργων μάλλον. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω για τα σχέδια. Αν δούμε λοιπόν το 11ο, μιλάμε για μια προσωρινή παύλα οριστική παραλαβή. Τι είναι αυτό που τα διαφοροποιεί, γενικά τα έργα δηλαδή, όχι αυτά τα συγκεκριμένα. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Προφανώς εδώ γίνεται μαζί. Προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται μαζί. Αυτό λέω, ποια είναι τα κριτήρια τα οποία λαμβάνει κάποιος υπόψη του για να πει ότι γίνεται κάποια είναι οριστική. Είναι υπηρεσιακό, οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να θέλουν να τα δουν καλύτερα κτλ. Ο κύριος Μελάς. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω καταρχήν ποια είναι τα σχολεία έτσι αόριστα, επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας, και να πω και κάτι εκτός του θέματος, το οποίο όμως έχει σχέση με το λύκειο και το γυμνάσιο και τις ηλικιακές τάξεις της Βασιλικής, το οποίο 4 χρόνια ένα έργο σέρνεται, σύμφωνα με απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, το Δημοπράτησε η Περιφέρεια, ήταν 9-3 έργα μαζί, ακυρώθηκε από την Περιφέρεια, από το Ελεκτικό Συνεδρίο και ξαναβγαίνει τώρα. Υπόγραψε την οικονομική η κυρία Κράτσα 3 ξεχωριστές εργογραφίες. Νομίζω πως θα πρέπει να παρέμβει ο Δήμος εκεί πέρα να κάνει μια προγραμματική σύμβαση, να το πάρει να το τρέξει ο ίδιος ο Δήμος το έργο,
διότι το έχουν 4 χρόνια και δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Και τα παιδιά είναι ακόμα μέσα στα κοντέινερ και το κτίριο είναι όπως είναι εκεί πέρα. Σημειώστε το, αν και δεν είναι σε αυτό το θέμα μέσα. Θα μπορέσετε να το, με μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, να το εκτελέσει πολύ πιο γρήγορα ο Δήμος, όταν 4 χρόνια τους συλλάβανε και στο τέλος να κλέβουν και σίκα. Το ελεγκτικό εννοώ, ας πούμε, δηλαδή τους συλλάβανε, το είχαν ομαδοποιήσει και τους είπανε πάρτε τα πίσω και τα λέω για την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας. Αυτά εκεί τα μπουμπούκια. Άλλη ερώτηση. Κυρία Κωνσταντινίδη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή στο πρωτόκολλο προσωρινής οριστικής παραλαβής φαίνεται να έχει συνταχθεί 5 ΝΑΤΟΥ, που είναι η θητεία της δικής μας, να το πω έτσι, δημοτικής αρχής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος που συμμετείχε από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή, ποιος ήταν, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε? Και τι απαγορεύεται να υπογράψει μετά το τέλος. Και κάτι που ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και θα με συγχωρήσετε, αλλά όταν αναλάβαμε εδώ, όταν πρωτοσυζητήσατε και αναφερθήκατε στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είχατε πει ότι δεν θα επιτρέψετε χαρακτηρισμούς και λοιπές, τέλος πάντων, έτσι είπατε. Και το είπα. Σήμερα, λοιπόν, παρατηρήθηκαν 2 από κάποιον συνάδελφο. Τη μία που χαρακτήριζε κάποιον συνάδελφο εισαγγελέα, κάποια στιγμή είπε ότι κανένας λογικός άνθρωπος και πάει λέγοντας. Έτσι, αν θέλουμε να κρατήσουμε λοιπόν το επίπεδο που εσείς υποδείξατε και με το οποίο συμφωνούμε, θα ήθελα, ας πούμε, αυτά τα φαινόμενα. Εγώ έκανα παρατήρηση στον κύριο Δωρακοταϊδη και τον πήρε πίσω. Εγώ τα λέω όλα. Τσεκουράτα. Έκανα την παρατήρηση στον κύριο Δωρακοταϊδη και τον πήρε πίσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, ποιος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος? Θα το μάθουμε, δεν το γνωρίζω. Θα το... Ναι. Πει να είναι, αν θέλετε να ενημερώσω από το προηγούμενο Δημοτικό Σύμβουλιο, γιατί σε όλες τις προσωρινές παραλαβές γίνεται κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του. Σε κάθε έργο που παραλαβαίνεται. Αυτό είναι από την εμπειρία μου στο παρελθόν. Ναι, το λογικό είναι αυτό που λέει ο κ. Ζουριδάκης, γιατί ούτως ή άλλως το να συσταθεί η προσωρινή παραλαβή, 5 ΝΑΤΟΥ έγινε, προφανώς θα έχει συσταθεί νωρίτερα από 1η Σεπτέμβρη, άρα θα είναι της παρελθούσας Δημοτικής Αρχής, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το δω και θα το κοιτάξω. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Μελά για το ποια σχολεία είναι, είναι το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο, εδώ στη Λευκάδα, το Γυμνάσιο Λύκειο Καριάς, 4ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, Νηπιαγωγείο Αγίου Πέτρου, Νηπιαγωγείο Παιδικός Σταθμός Βλυχού, Γυμνάσιο Λύκειο Νιδρίου, Δημοτικό Σχολείο Σφακιωτών, Νηπιαγωγείο Σφακιωτών, 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας. 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας. Και όσον αφορά τη σωστή, και όσον αφορά τη σωστή πρότασή σας, και κατ' εμέ θα διερευνήσουμε κάθε πώς μπορεί να γίνει αυτή η υλοποίηση της πρότασης σχετικά με το σχολείο στη Βασιλική. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω εγώ τώρα για τον κύριο, για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλάβης γράφει σήμερα 5η 5η 9 του 19, Σπυρίδων Πολίτης, Δημήτρης Βραχνώτας, Ελευθέρω Σίδηρης. Μέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την απόφαση 216, 5η 6 του 19. Άραγε υπάρχει απόφαση. Αυτό που είπε ο κύριος Ζουριδάκης. Να κάνω μια διευκρίνηση, Πρόεδρε. Εννοείται, και μάλιστα εδώ και ο κύριος. Αλλά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίσαμε κάποιες παραλαβές, δηλαδή 10 μέρες, 5 μέρες πριν αλλάξει η Δημοτική Αρχή συγκρότηση. Ναι. Λοιπόν, συγκρότηση επιτροπών. Εγώ τότε είχα πει ότι δεν γίνεται, γιατί δεν θα προλάβουμε. Και μάλιστα ο πρόεδρος, ο προηγούμενος, είχε πει ότι μέχρι 31 του μηνός μπορεί να υπογράψει. 5 Σεπτέμβρη δεν μπορεί να υπογράψει ο κύριος που υπογράφει εκεί, γιατί δεν είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Σαν πρόεδρος. Καταλάβατε, οπότε θα πρέπει να. Και στα υπόλοιπα που θα έρθουν σιγά σιγά, αναγκαστικά θα αλλάξουμε τους. Θα τους αλλάξουμε. Τις επιτροπές. Δηλαδή σίγουρα είναι καμιά δεκαετία, 7-8 θα αλλάχτούν. Γιατί τώρα πάντως με τα λεγόμενα του πρώην Προέδρου, θα τα ξέρει και ο κύριος Δρακονταϊδής σίγουρα, ότι μέχρι 31-8 μπορεί να υπογράψει κάποιος ως Δημοτικός Σύμβουλος. Μάλιστα γι' αυτό έγινε και μια μεγάλη φασαρία τότε. Ο κύριος Δρακονταϊδής. Εργασίες είναι απλές αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς δηλαδή όταν αναλάβαμε καλή ώρα όπως είναι τώρα ο κύριος Καλό, η καινούργια Δημοτική Αρχή, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση εντός εισαγωγικών του κυρίου Αραβανή,
παραλάβαμε με έναν αριθμό έργων ως καινούριο. Σε αυτά υπάρχει μια συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ποιες είναι οι απορίες, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι απορίες. Και με το καλό, αν η επόμενη δημοτική αρχή πάει σε μια άλλη, θα παραλάβει η άλλη. Έτσι γίνεται σε αυτά τα πράγματα σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Και εμείς έχουμε μια εμπειρία, αρκετοί από εμάς, κοιτάζω τον Ευτύχη τώρα, γιατί αυτός έχει πάρα πολλά χρόνια περισσότερα και από μένα, ας πούμε. Ο οποίος παραλάβανε και με άλλες θητείες κτλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Όπως επίσης, οι ερωτήσεις να μου επιτρέψετε, εγώ το λέω για την οικονομία του χρόνου. Γιατί για θέματα τα οποία πρέπει να τελειώνουν σε δύο λεπτά, εγώ θα πρότεινα το εξής. Εάν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πράγματι έχουν απορίες, και είναι εύλογο να έχουν. Θέλω να ξέρει ποια σχολεία είναι. Εύλογο, δεν είναι το ερώτημα. Ευλογότατο. Επειδή όμως δεν είναι αντικείμενο αυτής της ιστορίας, εγώ θα έλεγα το εξής. Οι συνάδελφοι αυτοί, σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, είναι εδώ, να παίρνουν τα στοιχεία πιο πριν και να έχουν τις απαντήσεις. Οπότε με τα στοιχεία, αν πραγματικά τους προκύπτει και κάποιο ερώτημα ουσίας, να μπορούν να το θέσουν μετά εδώ. Γιατί τώρα θα κάτσουμε εδώ πέρα. Σε μια σειρά. Ξέρετε πόσα έργα έχουν να έρθουν να παραλάβουμε. Θα χάσετε το λογαριασμό. Μα να καθόμαστε τώρα στην παραλαβή. Εμείς αυτά τα περνούσαμε, ειλικρινά το λέω, αέρα πατέρας. Δηλαδή ο κύριος Γρηγόρης έκανε ερωτήσεις, ας πούμε, συνήθως, ας πούμε. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και κάνει. Δεν το λέω να τον κατηγορήσω. Αλλά είναι και ερωτήσεις που μπορεί να απαντηθούν πριν. Ξέρει ότι το θέμα είναι παραλαβή. Ας ρωτήσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, την υπηρεσία μάλλον, όχι τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, συγγνώμη. Την υπηρεσία, ποια είναι τα στοιχεία, ποιοι είναι στην επιτροπή και να τα ξέρει. Πού να ξέρει τώρα ο κύριος Λίγας ποιος είναι στην επιτροπή. Τραγαγύρευε. Ο κύριος Ζωριδάκης. Δεν θα καθυστερήσω, αλλά επειδή άκουσα προηγουμένως κάτι που δεν μου άρεσε και το λέω καλοπροαίρετα αυτό που είπε η κυρία Σεβαστή, αν πραγματικά υπάρχουν υπόνοιες που θέλουν κάποια έργα εισαγγελέα, πραγματικά ψάξτε τα και πηγαίνετε στον εισαγγελέα. Αλλά δεν ακούγεται καλά και όμορφα η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας από τρεις υπαλλήλους και από ένα αρετό που έχουν ελέξει, έχω πάει και εγώ να ελέξω έργα. Και σε έχω συμμετέχει και μάλιστα το απορρίψαμε. Και κάναμε τις παρατηρήσεις μας και διορθώθηκε και το παραλάβαμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται καλά πως χρειάζονται πολλοί εισαγγελείς. Και το λέω καλοπροαίρετα, πραγματικά, και κάνω έκκληση όποιος έχει έστω και το παραμικρό να πάει στον εισαγγελέα. Σε παρακαλώ πολύ, θα αρχίσουμε σε παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν μου άρεσε αυτό που ακούω εδώ πέρα. Έρχεται μια εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Τρεις υπάλληλοι μηχανικοί, ένας αιρετός. Και θέλουν εισαγγελέα και πολλούς εισαγγελείς. Αν σας ακούγεται καλά εσείς, συγγνώμη, αλλά εμένα δεν με ακούει και το λέω με όλη τη συμπάθεια που σου έχω, Σεβαστή. Καλό προαίρετα. Ευχαριστώ. Εγώ τι σου είπα, Θήκη. Άμα αρχίσουμε τα προσωπικά του θέματα, δεν τελειώνουμε ποτέ εδώ μέσα. Ο κύριε Κωνσταντινίδη. Προφανώς και δεν καταλάβατε τι είπα, κύριε Ευτύχη. Αλλά δεν σας είδα να αντιδράτε με τον ίδιο τρόπο όταν ακούστηκε αυτός ο χαρακτηρισμός μέσα στην αίθουσα από άλλο συνάδελφο. Εκεί λοιπόν δεν είπατε τίποτε. Έτσι δεν ενοχληθήκατε. Στη δεύτερη φορά που αναφέρθηκα εγώ και δεν αφορούσε εσάς, θεωρήσατε σκόπιμο να κάνετε την παρέμβαση που κάνατε. Ευτυχή δεν γίνονται. Για την ακρίβεια, ο κύριος Ζουλάκης γέλασε κιόλας επειδή έκανε και χαχά. Ο κύριος Μικέντιος. Τι φωτογραφική μηχανή και φωτογραφίζεις. Καλά σου είπατε λοιπόν προηγουμένως. Ευτύχη, εγώ θα το τελειώσω, ε. Αντιδήμαχος πλέον είστε, κύριε Ζουλάκη. Θα το τελειώσω το θέμα. Ευτύχη, σε παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Βικέντιος. Μια κουβέντα μόνο, παιδιά. Διαχρονικά αυτό συμβαίνει σε όλες, όταν ανανεώνουμε διοίκηση. Σήμερα το λιμενικό ταμείο πώς λειτουργεί. Τρεις είναι με τους παλιούς. Οι αιρετοί που βγήκαν από, από τις πρόσφατες εκλογές είναι τρεις. Και όμως λειτουργεί κανονικά. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε και έτσι πάμε. Λειτουργούμε όλο το διοικητικό συμβόλαιο του λιμενικού ταμείου με δύο αιρετούς. Στους 8, ο ένας στους 9 που είναι και ο λιμενάρχης, οι υπόλοιποι δεν είναι αιρετοί. Προχωράμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω τα έργα να πάνε. Έτσι γίνεται διαχρονικά σε αυτά τα χρόνια που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα σημαντικό αυτό. Έτσι είναι. Προχωράμε κανονικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βικέντιο. Ο κύριος Λίγδης να κλείσει το θέμα. Σχετικά με αυτά τα έργα, προφανώς υπάρχει συνέχεια στο Δήμο. Προφανώς θα υπάρξουν και άλλες παραλαβές και τα λοιπά, όπως μας ενημέρωσε και ο Δήμαρχος, και προφανώς έρχονται, τα γνωρίζω και εγώ.
Εγώ σε κάθε περίπτωση, σας το έχω πει κύριε Γλυγόρη τους ή άλλους και κατηδίαν, αλλά και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, το γραφείο μου είναι ανοιχτό να έρθετε να συνεργαστούμε. Να έρθετε να συνεργαστούμε, αν υπάρχει κάποια επόνοια για οτιδήποτε, δεν θεωρώ πως υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση, διότι καταλαβαίνετε ότι μεταξύ, ανάμεσα σε εμάς τους δύο, ας πούμε, εσείς σίγουρα θα γνωρίζετε περισσότερο από το Δημοτικό Συμβούλιο που ίσως να είχατε ψηφίσει ή να είχατε καταψηφίσει το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη σύνταση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό θα ήθελα να πω, το γραφείο μου είναι ανοιχτό για όλους και οτιδήποτε θέλετε να έρθετε να συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για το καλό του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί το θέμα, γι' αυτό ήθελα να πω ότι δεν ψηφίζουμε εισήγηση με Δημοτικό Σύμβουλο 5 ενάτου. Σε καμία περίπτωση, είναι στη δική σας ευχέρεια. Ό,τι θέλετε, κάνετε. Ψηφοφορία. Υπέρ. Ο κύριος Σολδάτος Γιώργος, η κυρία Βλάχου, ο κύριος Γαζής Τάσος, ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος, ο κύριος Βερίγκιος Τυπάλδος, Κατοπόδη, Λίγδα Ζαρόκος, Γλυγόρης, Βικέντιος, Περδικάρης, Δεροκονταϊδής, Χαλκιάς και Σέρβος. Κατά ο κύριος Γαζής Νίκος, ο κύριος Γλυγόρης Κωνσταντίνος, η κυρία Σεβαστή Κωνσταντινίδη, ο κύριος Μελάς, ο κύριος Λάζαρης. Παρόν ο κύριος Βεριώτης με τον κύριο Ζαβιτσάνο. Θέμα 12. Έγκριση πρώτου ΑΠΕ έργου κατεπήγοντα επιδημικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων ποσό αρχικής σύμβασης 137.482,31 ευρώ με ΦΠΑ. Εισηγητής ο κύριος Λίγδας. Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Αγία Μαρίνα, Βαρδάνια του Δήμου Λευκάδας. Αναλυτικότερα προβλέπεται η κατασκευή δύο πλακοσκεπών αγωγών απορροής ομβρίων προς τη λιμνοθάλασσα, την περιοχή του αθλητικού κέντρου και η σύνδεσή τους μέσω ανοιχτών τάφρων με υπάρχουσες τάφρους απορροής ομβρίων. Η κατασκευή εξεπνευμένων με σκυρόδεμα σε 12-15 πάγους 25 εκατοστών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων διαμέτρου φύ 80 και η σύνδεσή τους με υπάρχουσες τάφρους ή υπάρχοντες αγωγούς απορροής ομβρίων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΙΠΕΣ και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προπολογισμό του Δήμου. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε 9 Απριλίου του 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Δεργοντέιτη και του κ. Γράψα Νικολάου, νόμου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας Ιόνιος Τεχνική ΑΕ. Η ιατρολογική έκθεση συνοδεύεται από το ΑΠΕ και το πρώτο πρωτόκολλο των νέων τιμών. Ο παρόν πρώτος ΑΠΕ και το πρώτο πρωτόκολλο νέων τιμών έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο. Εισηγούμαστε την έγκριση του πρώτου ΑΠΕ και του πρώτου πρωτοκόλλου νέων τιμών. Ερωτήσεις. Κύριος Γλυγόρης. Κύριε Λίγδα, αν μπορείτε να μας πείτε τι περιλαμβάνει η αρχική μελέτη και ο ΑΠΕ, ο οποίος ψηφίζουμε σήμερα, τι περιλαμβάνει. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Το συγκεκριμένο έργο έγιναν οι εργασίες που ήταν προς την μεριά της θάλασσας συνολικά κτλ. Δεν πραγματοποιήθηκαν κάποιες εργασίες, αν θυμάμαι καλά, 4 τομές στο δρόμο της Αγίας Μαρίνας προς τη λίμνο θάλασσα, που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονταν στη σύμβαση, διότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους περίοικους σχετικά με τις αποστραγιστικές τάφρους ομβρίων, τις ούδες σκηνός, οι οποίες οι ίδιοι λένε ότι είναι ιδιοκτησία, υπήρξε ένα ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Γι' αυτό και αν θα δείτε και την πιστοποίηση του έργου, στην πιστοποίηση του έργου, ενώ το ποσό που είχε εγκριθεί αρχικά ήταν 137.000, στην πιστοποίηση είναι 105.000, οπότε υπάρχει ένα υπόλοιπο εγκρίσεων 31.932.000. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφορά που είπατε. Άλλη ερώτηση, κύριος Περδικάρης. Κύριε Λίγδα, επειδή αναφέρατε το πρόβλημα που υπάρχει με το συγκεκριμένο έργο, όπου δημιουργούνται προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν δύο πλημμύρες, το 2011 και το 2017, με προβλήματα και ζημιές, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος οι τομές να γίνουν. Απλά να τονίσω και να θυμίσω στο σώμα, όσους δεν γνωρίζουν, ότι ο δρόμος της Αγίας Μαρίνας, από το Ραντογιανέικα μέχρι το Κόμβο, ας πούμε Κόμβο, που βγαίνει στο αριστερά Γιάννης δεξιά γύρα, υπήρχαν 10 ή 11 γεφύρια. Το 82 που φτιάχτηκε ο δρόμος, ανακατασκευάστηκε, φτιάξανε μόνο 3 γεφύρια.
Με αποτέλεσμα, παλιότερα και πριν γίνει αυτό το έργο, ένας μεγάλος όγκος ομβρίων να κατεβαίνει από την περιοχή της Βλαχέρενας και να φτάνει μέχρι στο τελευταίο γεφύρι, στο σπίτι του Τυπάλβου, όπου μένω απέναντι. Παρπατάς. Τυπάλβου. Τυπάλβου, ναι. Έγινε ένα έργο πρόχειρο το 2011 από την προηγούμενη τη δημοτική αρχή, τη δική σας. Παρόλο δεν έλυσε το πρόβλημα, θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτές οι νέες, αυτό το νέο έργο θα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό για την περιοχή. Εάν όμως δεν ανοίξουν το μέσα, έχω μιλήσει με τον κύριο Αρέφα, έχω μιλήσει και με τους περίοικους και γείτονές μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές σούδες όταν πρόκειται για δημόσιο συμφέρον. Θα πρέπει και οι πολίτες να πιστούν, όπως έχω πιστεί εγώ και δεν δημιουργώ προβλήματα με τις σούδες μου, αλλά τις συντηρώ και ο ίδιος. Θα πρέπει και οι πολίτες όλοι να καταλάβουν και θα πρέπει και να κάνει και μια παρέμβαση ο Δήμος. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως πολίτες στην περιοχή να βοηθήσουμε, να τους μαζέψουμε όλους, γιατί είναι κρίμα να μην γίνει το έργο με όποια αποτελέσματα δεν ξέρω τι χειμώνα θα έχουμε φέτος. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Περδικάρη. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις. Κύριος Μελάς, τοποθέτηση. Κυρία Κωνσταντινίδη. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι να εγκρίνουμε τον ΑΠΕ του έργου και από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών, αλλά δεν έχουμε τον ΑΠΕ στα υπόψη, δεν είναι μέσα στα συνημμένα. Επομένως, τι ΑΠΕ να ψηφίσουμε? Δεν πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία, τι προβλέπει, τι αυξομοιώσεις υπάρχουν, την αιτιολογική έκθεση. Το πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών. Κύριος Αντιδήμαρχος. Καταρχάς, κύριε Περδικάρη, έχετε δίκιο, υπήρξαν, το γνωρίζετε και εσείς, οι θητείες, πρέπει να γίνει το έργο, υπήρξαν αντιδράσεις από τους περίοικους. Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και το δούμε να μιλήσουμε με τους περίοικους. Αυτό που θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι είναι ότι δεν ήταν μόνο το θέμα ιδιωτικές σούδες, ότι για να γίνει το έργο έπρεπε να μπούμε στο ιδιωτικό, όντως στην ιδιοκτησία του, οπότε εκεί πάταγε ο κάθε περίοικος και δυσκόλευε το πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το δούμε για να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει το έργο, γιατί ούτως ή άλλως τα λεφτά χάνονται, έτσι. Θα τα χάσουμε και είναι αμαρτία. Κυρία Κωνσταντινίδη, προφανώς θα επανέλθω στον πρόεδρο, στην αρχική τοποθέτηση του πρόεδρου ότι θα έπρεπε να ζητηθούν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, νόμιζα πως έχουν αποσταλθεί. Για τον ΑΠΕ αναφέρομαι. Τώρα τι να σου πω. Αλλά να επανέλθω, αν θέλετε να το δώσω, εγώ το έχω στη διάθεσή μου, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσείς και σαν πιο έμπειροι, θα έπρεπε να το είχατε λίγο νωρίτερα, δηλαδή δεν το είχατε. Δηλαδή θεωρώ πως... Όχι, μπορείτε να πάρετε όπως πληροφορήθηκα, σήμερα το σύστημα δεν λειτουργήσε με αιτήσεις. Δεν ξέρω για το μέλλον, ο πρόεδρος θα αποφασίσει, δεν ξέρω το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πώς θα αποφασίσει για να το παροποιήσω, αλλά τουλάχιστον σήμερα ή και χθες δεν λειτουργήσε με αιτήσεις. Εγώ να σας πω, αν ήμουν στη θέση σας και χωρίς να έχω την εμπειρία που είχατε εσείς, μάλλον αυτό θα έκανα, ναι. Σας είπα, είστε καλοδεχούμενοι και οι 33. 32, σωστά. Ο κύριος Δροκονταϊδής. Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχει δίκιο η κυρία Ρεκατσίνα επί του συγκεκριμένου κύριου Κωνσταντινίδου, προτείνω να αναβληθεί το θέμα, γιατί αν δεν υπήρχε μέσα η σύμβαση, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αν υπήρχε ο ΑΠΕ, είμαστε μια χαρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα. Δεν υπάρχει και κανένα θέμα, ρε παιδιά, να το δούμε στο επόμενο συμβούλιο. Επομένως, προτείνω να αποσυρθεί και να έρθει στο επόμενο και να είναι μέσα και ο ΑΠΕ. Είναι τόσο απλό. Μην κάνουμε δηλαδή τώρα και χάνουμε και χρόνο χωρίς λόγο. Απλά πράγματα. Κύριος Δήμαρχος. Ο άνθρωπος έχει τιμολόγιο κομμένο εδώ και καιρό, έχει προβλήματα μέσα στο λογαριασμό του ΑΠΕ. Βλέπω γιατί δεν πληρώνεται. Διάβασε τον ΑΠΕ να τον ακούσει. Να ρωτήσω κάτι για να διευκολύνω τον κύριο Δήμαρχο.
Σπύρο, τον έχουμε τον ΑΠΕ. Δεν είπες ότι γίνονται αυτομοιώσεις στην... Αλλάζουν τιμές. Μπορεί να τον διαβάσει. Αν δεν τον έχει όμως, θα πάμε σε ένα μήνυμα. Αν δεν αλλάζουν οι τιμές... Προφανώς δεν θέλετε να σας διαβάσω όλες τις τιμές του πίνακα. Αυτό. Αυτό, εκεί αναφέρομαι. Λοιπόν, να σας διαβάσω και λογική έκθεση. Το αντικείμενο σας το είπα, χρηματοδότηση σας το είπα, τη σύμβαση μάλιστα. Ανακεφαλωτικό συντάχθηκε ο παρόν πρώτος ανακεφαλωτικός πίνακας για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες, όπως και να συμπεριλάβει τις αυξομοιώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Για το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέας εργασιών για τον υπολογισμό της νέας τιμής των παρακάτω άρθρων 1, καλύματα φρεατίων από ελατόχη το σίδερο. 2. Προσάυξη τιμών εξκαφών ρηγμάτων λόγω υπόγειων δικτύων. 3. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεων αγωγής 120 κατά ελότ ε19-16 ονομαστικής διαμέτρου 600 χιλιοστά. Επισημάνσεις. Από την επιτόπου επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι α100 το δικό δικτύο υπήρχαν 2 αγωγή 600 χιλιοστά. Στο κάθε το χωματόδρομο του οδικού δικτύου που θα καταλήξει ο αγωγός ομβρίων υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ύπαρξη αλχαιολογικών ευρημάτων σε βάθος μικρότερος του ενός μέτρου που θα κάνουν αδύνατη την εξκαφή. Οπότε προτείνεται ο αγωγός 2800 να διηγηθεί προς τους 2600 αγωγούς για καλύτερη διευθέτηση των ομβρίων. Δεύτερο, κατά τη διάρκεια εξαφής της τάφρου διαπιστώθηκαν εντός του σκάματος δίκτυα κτηνής ωφέλειας, αγωγή ίδρυυση καλώδια ΟΤΕ, τα οποία δυσχεραίνουν εξκαφή, οπότε προτείνεται το επίσημο νέο άρθρο προς αύξηση τιμών εξκαφής ορίγματος λόγω υπόγειων δικτύων να συμπεριλάβει τις ποσότητες αυτές. 3. Προβλέπεται επίσης το επίσημο άρθρο χαρών συλλογής ομβρίων. Ο παρόν πρώτος ΑΠΕ είναι σε εισογή ζύγιο και προτείνουμε την έγκρισή του. Οι μεταβολές φαίνονται στον πίνακα. Η εργασία της αρχής σύμβασης ήταν 96.000. Τα παρόντα 87.577, μεταβολή από το συμφωνητικό μείον 8.833, τα πρόβλεπτα 14.461, παρόντα 23.295, μεταβολή 8.833. Τώρα θέλετε να σας διαβάσω μία-μία τις τιμές? Δεν νομίζω. Συμφωνείτε με την κύριο Μελάς? Α, το παθέτε, θέλετε να κάνετε. Ο κύριο Γλυγόρη. Δεν ξέρω αν δεν προηγείται κανένα άλλο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Κοιτάξτε, δείτε, συνάδελφε. Ο ΑΠΕ είναι σαν να ψηφίζουμε μια καινούργια μελέτη. Είναι μελέτη ουσιαστικά. Ή μια τροποποίηση μελέτη, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για κατεπήγοντα πλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων. Πιθανόν να είναι μια περιοχή, όχι πιθανόν, είναι μια περιοχή η οποία όντω έχει προβλήματα. Όταν όμως, γιατί για να καταλάβουμε, μην πει κανένας ότι είμαι εκτός θέματος, τώρα ψηφίζουμε την τροποποίηση της μελέτης με τον ΑΠΕ, έτσι, γιατί κάποιοι μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, το εξηγώ από τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς τροποποιούμε την πρώτη μελέτη. Και έρχεται ο κύριος Λίγδας, χωρίς να έχουμε διαβάσει εμείς κάτι, και μας λέει ότι βρήκαν αρχαία ή θα βρουν αρχαία ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, συναδελφοί μου, δεν είναι έτσι. Όταν ψηφίσαμε τη μελέτη λοιπόν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος εδώ πέρα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Ο οποίος κατηγορήθηκε από πάρα πολλούς. Δεν έχει σημασία ποιος. Άστα αυτά, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, και τους λέει τι, θα πνίξετε τον κόσμο. Είναι απλά τα πράγματα. Με τη μελέτη και το έργο που θέλετε να κάνετε, θα προφυλάξετε κάποιους και κάποιους άλλους θα τους πνίξετε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και πραγματικά αυτό συνέβη. Χωρίς να γνωρίζω, χωρίς τίποτα, ξαφνικά μαθαίνω ότι αυτοί που επρόκειτο να πνιγούν, γιατί περνάγανε κάποια κάθετα και κάποιοι άλλοι θα ήταν λίγο καλύτερα, διαμαρτυρήθηκαν και λέγανε να μας πνίξετε. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα νερά από τις εργατικές, από το φρύνι και να τα ρίξει μέσα μια σούδα ένα μέτρο. Σε ιδιοκτησία για όλα σούδα, όχι κοινόχρηση, σε ιδιοκτησία. Αυτές οι μελέτες λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τις ψηφίζει η Δημοτική Σύμβουλη. Και τους ΑΠΕ τις ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάρτιση του τόπου μας. Αυτοί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τις ψηφίζουν τις μελέτες και τους ΑΠΕ. Και εμείς θα επιθυμούσαμε να αποσυρθεί, να δούμε όλη την ιστορία, χωρίς ιδεολογική μελέτη, είναι αυτό που λέμε: δεν πειράζει, θα πάρει την έγκριση, κάποιος είπε πριν. Όχι, κύριε, δεν την πήρε την έγκριση. Η κατάδεια του τόπου μας οφείλεται στα δημοτικά συμβούλια και σε αυτούς που ψηφίζουν τέτοιες μελέτες και τέτοιους ΑΠΕ. Ψηφίστε και τον ΑΠΕ και τη μελέτη. Κ.
Κύριε Πρόεδρε. Τώρα τι είναι αυτά, αυτά είναι τα δημοσίευμα. Κύριε Βαλάς. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι καλό είναι να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, όπου και να γίνονται. Το θέμα είναι εδώ άλλο. Το πρώτο είναι ότι αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει από πολύ πιο ψηλά, όταν μαζεύει τα νερά τουλάχιστον πάνω από το νοσοκομείο. Και θα πρέπει να ξεχωριστούν ποιες είναι οι αποστρατηγικές ούδες των χορεύγων και ποιες είναι αυτές που εντάσσονται σε ένα υδραυλικό σύστημα που να απορρέουν προς τη μεριά του ιχθυοτροφείου. Το ένα είναι αυτό. Καταρχήν υπάρχουν αεροφωτογραφίες που δείχνουν ποιες είναι οι μεγάλες ούδες, ποιες είναι οι μικρές ούδες. Οι μικρές ούδες οικοδομούνται ανά πάσα στιγμή. Οι μεγάλες δεν μπορούν ποτέ να οικοδομηθούν. Το τρίτο είναι ότι τα αντιπλημμυρικά έργα ξεκινάνε από ψηλά. Και δεν είναι σαν αυτά που εμπαρουσιαζόταν εδώ σε κάποια βίντεο στην περιοχή της Βασιλικής, που κάναμε κάτω στο δέλτα των ποταμών, αλλά οι Βασιλικοί πνιγόταν πάνω ψηλά. Το τελευταίο που θέλω να πω λοιπόν, επειδή εγώ πήγα και το είδα πριν έρθω εδώ πέρα αυτό το έργο, στο δρόμο που έχει κατασκευαστεί το φρεάτιο, και σας παρακαλώ όλους να πάτε να το δείτε και να πας και εσύ, κύριε Λίγδα, να το δεις. Μέσα στο δρόμο όπως ερχόμαστε από τον Άι Γιάννη, έχει τεράστια αστοχία και είναι σκομμένο 10 πόντους το φρεάτιο. Μπορεί να είναι περισσότερο, εγώ σας λέω. Όπως έρχεται λοιπόν το αυτοκίνητο από δεξιά, από τον Άι Γιάννη, στο δεξί μέρος είναι αυτό και απορρέει μέσα στο ιχθυοτροφείο, για να διορθώσουμε την κακοτεχνία, η κατασκευάστρια εταιρεία που εγώ, οι περισσότεροι της κατασκευάστρια εταιρεία είναι και φίλοι μου, είναι και γνωστοί μου, αλλά φίλοι η εταιρεία, φίλτατε η αλήθεια. Αναγκάστηκε και έριξε λοιπόν μπροστά τσιμέντο και έκανε μπροστά ένα δαχτύλιο. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάτε να το δείτε. Αυτό μονάχα σε κανένα, μια κατασκευή καινούρια πεζοδρομίου μπορεί να ενταχθεί πλέον, διότι έχει χάσει τα υψομετρικά και είναι μέσα στον δρόμο. Πηγαίνετε να δείτε, όποιος έρχεται από εκεί και έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, αν του κόψει κανένα στον δρόμο, είναι δεσμευμένη και οι διαγράμμες, δεν υπάρχουν ούτε μάτια γάτας οτιδήποτε, θα σκάσει μέσα στη σούδα. Αυτή, και αν λέω ψέματα, αύριο το πρωί να μου πείτε εδώ πέρα δημόσια, λες ψέματα, διαβεβαίωνες ψέματα το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολδάτος. Εκ της εξελίξεως της συζητήσεως, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αναβολή του θέματος. Και αυτά που καταγγέλλονται σήμερα, γιατί πρόκειται για καταγγελίες, έτσι. Αυτό που αναφέρθηκε πρώτο, το τελευταίο, θα πρέπει να ελεγχθεί. Και αν αληθεύουν τα πράγματα, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και από τους ελεγχτές εκ μέρους του Δήμου. Ευχαριστώ, κύριε Σόδωδα. Ο κύριος Λίγδας. Περίμενε, κύριος Λουκέντιος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κ. Γρηγόρης για τους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν. Όταν η υπηρεσία μας φέρνει μια μελέτη, συζητάμε τα έργα αυτά πάνω από 2 ώρες. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι γνώστης. Και γιατί λοιπόν υπάρχει η υπηρεσία στο Δήμο να φέρνει τις εισηγήσεις εδώ πέρα τις μελετάτες? Γιατί τις μελετάμε, γιατί τις ψηφίζουμε? Αν μου λέγανε κάτι ηλεκτρολογικό, που είναι η ειδικότητά μου, θα έλεγα πραγματικά έχω γνώση, δεν είμαι απέναντι στις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή όμως η υπηρεσία ήφερε. Και αυτό το έργο να μιλώ, γιατί είναι και μεγάλος, ο προπολογισμός του είναι και μεγάλος, το συζητήσαμε ένα λοιπόν αρκετές ώρες. Γιατί πάρα πολύ, γιατί πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Μελάς, είπαν και πάρα πολύ ο κύριος Σολδάτος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εκεί πέρα. Θέλω να πω λοιπόν, όταν έρχονται οι εισηγήσεις εδώ πέρα από την υπηρεσία, στο 95% σε όλη την Ελλάδα ψηφίζουν τις εισηγήσεις της υπηρεσίας. Αλλήμον δηλαδή, έχω εγώ. Είμαι πολιτικός μηχανικός ή είμαι τοπογράφος μηχανικός. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία ψηφίζω. Αυτό και τίποτε άλλο. Μην με ρίχνουμε ευθύνες στους δημοτικούς συμβούλους ότι ψηφίζουμε αυτά που μας φέρνουν. Είναι λάθος, κύριε Γρηγόρη. Απόψη σας είναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος. Ο κύριος Έργος. Για τοποθέτηση. Ναι. Το έργο δεν κατασκευάστηκε όπως υπόθηκε από προηγούμενους δημοτικούς συμβούλους. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε. Τώρα, αν κάποια κομμάτια του, όπως είπε και η εισήγηση, δεν έγιναν λόγω αντιδράσεων των περίοικων, επιβάλλεται να το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Και δεν έχει καμιά σχέση το έργο αυτό με αυτό που ακούσαμε για νοσοκομείο. Είναι εντελώς άλλη περιοχή. Τα όμβρια της περιοχής του νοσοκομείου αποχετεύονται στην ανατολική παραλία, στην ανατολική πλευρά του κάμπου. Με τούτο και με εκείνο όμως καταφέραμε και κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο Τεχνικό Συμβούλιο και ζητάμε τεχνικές λεπτομέρειες. Πράγμα που δεν έπρεπε να συμβαίνει εδώ μέσα, νομίζω. Όλοι έχουμε πρόσβαση να βρούμε τις εισηγήσεις, να βρούμε τους ΑΠΕ, να βρούμε τις μελέτες, τις τεχνικές εκθέσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα όταν θα έρχομαστε εδώ. Και είχαμε το περιθώριο το χρονικό, φαντάζομαι. Το είχαμε. Παρόλα αυτά όμως, για να μην μείνουν σκιές
και να μην έχουμε την αμφιβολία αν είναι σωστό ή δεν είναι, ας το αναβάλουμε. Έτσι. Συγγνώμη, πριν το κύριο Δήμαρχο, μια δευτερολογία. Στο κύριο Βικέντο και επί προσωπικού. Κοιτάξτε, κύριε Βικέντο. Όχι, εγώ θα απαντήσω γενικά. Δεν το κατάλαβα. Δεν είναι προσωπικό. Όχι, όχι. Όχι, σε δευτερολογία είπα και θα μπορούσε και επί προσωπικού. Ναι, αυτό ακριβώ πάνω να σα εξηγήσω τώρα. Νίκο. Κοιτάξτε, να δείτε. Η υπηρεσία. Εγώ δεν εύχομαι για του νέου δημοτικού συμβούλου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία. Μιλάμε για ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο της προηγούμενης διοίκησης με 20 άτομα πλειοψηφία. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ψηφίζαν ό,τι και να τους φέρανε. Δεν έχει σημασία, δεν λέω για τους υπόλοιπους που σηκώναν το χέρι τους επάνω, μιλάω για τους αυτούς οι οποίοι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκινάει και είμαι σίγουρος πως θα έχουμε μια πάρα πολύ παραγωγική θητεία. Είμαι σίγουρος πως αυτά που θα λέμε εδώ πέρα θα τα ακούνε και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, οι απέναντι σύμβουλοι και αυτά που θα λέτε εσείς βέβαια θα τα ακούμε εμείς και σε περίπτωση που θεωρήσουμε. Γιατί είμαστε σίγουροι πως τα θέματα που θα έχονται στο Συμβούλιο θα τα ψάχνετε πάρα πολύ όπως το κάνουμε και εμείς. Και αν κάτι μας έχει ξεφύγει, θα μας το λέτε εσείς και θα το λαμβάνουμε υπόψη. Είναι τόσο απλά, κύριε Βικέντη. Δεν είπε κανένα να γίνει ούτε τεχνικό συμβούλιο ή τίποτα. Εξάλλου πλέον έχουμε και αντιδήμαρχο τεχνικό, αντίστοιχο και τεχνικού. Οπότε καταλαβαίνετε. Απλώς σε αυτή τη λογική, και εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα δράσει έτσι. Και δεν αναφέρθηκα, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας θέλει, ας έρθει κάποιος να μας πει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος... Κύριε Γαζή, έχουμε μπει τις τοποθετήσεις. Τάσο Γαζή. Θα ήθελα, διότι ακούγονται πάρα πολλά για Δημοτικούς Συμβούλους. Καταρχήν, το πρώτο Συμβούλιο ακούστηκαν πάρα πολλά για... Εν πάση περιπτώσει να μην τα σχολιάσω. Διότι είμαι και παλιός, είμαι και καινούριος. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γρηγόρη Κώστα, πώς ψήφισε αυτή τη μελέτη του έργου? Ψηφίστηκε ομόφωνα, εσείς διαφωνήσατε, την ψηφίσατε? Δεν την είχατε ψηφίσει εσείς? Όλοι οι άλλοι την είχατε ψηφίσει? Και ερωτήσεων ο ένας με τον άλλον. Όχι, κάνε μου την ερώτηση. Σας παρακαλώ, ακούστηκε σε επίπεδο προσβλητικό για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εμείς εδώ ήρθαμε με κάποια εντολή. Δεν μας διόρισε κανένας. Και είναι και πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι λυπηρό να ακούγονται τέτοια πράγματα για Δημοτικούς Συμβούλους. Εγώ θέλω να μάθω, είναι έργο που έρχεται από το παρελθόν, θέλω να μάθω και την ιστορία αυτού του έργου. Θα βρούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απαντήσω στο επόμενο. Συζητήσαμε αναβολή, συμφωνώ και εγώ αναβολή, αλλά μην ξεκινούμε τώρα από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο με υποψίες για συμβούλους κτλ. Όλοι έχουμε ιστορία εδώ πέρα. Όλοι έχουμε εκλεγεί, όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε εκλεγεί από το λαό. Δεν μας διόρισε κανένας. 7 χρόνια που είμαστε, 7 θητείες. Και δεν πρέπει να λέμε δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίζουν έτσι και εγκληματούν κτλ. Αυτά είναι απαράδεκτα για συναδέλφους. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώνεται μεταξύ σας. Ο κύριος Δρακονταϊδής. Εντάξει, εγώ δεν άκουσα τι έγινε, αλλά γιατί ήμουν έξω για 5 λεπτά. Να πω για, αυτό που, για την ουσία δηλαδή αυτού που ρώτησε ο κύριος Τάσος Γαζής. Για το συγκεκριμένο έργο, μετά από πλημμύρα που είχαμε στην περιοχή, κάναμε παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και πήραμε χρήματα και πραγματοποιήσαμε 2 έργα. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι το έργο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου και αυτή η μεγάλη παρέμβαση. Και μαζί με το άλλο έργο που είχε γίνει επίσης στην Καραβέλα, είναι τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Λευκάδα. Γιατί το είχε ανάγκη, το εκτιμούσε η υπηρεσία μας, πορευτήκαμε με βάση την υπηρεσία, με βάση τη μελέτη της υπηρεσίας, διότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει τεράστιο πρόβλημα. Ξαναλέω όμως για την ουσία. Εάν ο ΑΠΕ δεν υπάρχει, να το αναβάλουμε πάνω παρακάτω. Δηλαδή τώρα είμαστε σε αυτό το θέμα μισή ώρα. Δηλαδή... Κώστα, ο κύριος Δήμαρχος. Όχι, θέλω μια δευτερολογία. Μισό λεπτό. Δευτερολογία, δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και πολύ συνοπτικά, ξέρετε ότι δεν μακρηγορώ. Σωστά. Είναι κατάφορο, είναι κατάφορη αδικία να ενοχοποιούνται και να κατηγορούνται οι Δημοτικοί Συμβούλοι για πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία η οποία εισηγείται και με βάση τις αποφάσεις της εισηγής των τεχνικών υπηρεσιών ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Θέλω να παρακαλέσω θερμά
Και με δεδομένο το γεγονός ότι εδώ στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν μπει δύο επιμέρους θέματα. Το πρώτο είναι ότι λείπει η ΑΠΕ. Το δεύτερο, ότι υπάρχει μια κακοτεχνία η οποία, όπως δηλώθηκε νωρίτερα, ενδέχεται να στοιχήσει και ζωές. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να παρακαλέσω θερμά. Αφενός μεν στα ζητήματα τα τυπικά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, και νομίζω πως είναι ένα θέμα που εγγυάται με την ανθρωποσύνθεσή της ίνιν Εκτελεστική Επιτροπή, για τον Αντιδημάρχο δηλαδή εννοώ, αλλά εφόσον διαπιστώνεται από Δημοτικό Σύμβουλο ή από πολίτη μια κακοτεχνία που μπορεί να είναι επικίνδυνη, μπορεί να είναι οτιδήποτε, τεκμηριωμένα να κατατίθεται το ζήτημα, δηλαδή να υπάρχει μια τεχνική αναφορά για το γεγονός της κακοτεχνίας, και κυρίως αυτή την πρόσκληση να απευθύνω στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν και ιδιότητα τεχνικού. Θέλω να παρακαλέσω θερμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι δεν θα πάμε πουθενά. Πουθενά. Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο από παράληψη, τώρα αν φταίει η τεχνολογία που δεν, με τα email που δεν έφτασαν σαν εισήγηση στους Δημοτικούς Συμβούλους, αν φταίει η υπηρεσία, εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αν είναι για ένα θέμα το οποίο υπάρχει όντως μία έλλειψη στην εισήγηση, να διατυπώνεται μία πρόταση για αναβολή, να κάνουμε τρεις γύρες τοποθετήσεων πριν καλά-καλά ο αρμόδιος εισηγητής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πει ότι ναι, αποδέχομαι την απόσυρση του θέματος και να επανέλθει πιο οργανωμένα, επιτρέψτε μου να πω κι άλλοι, και έχετε και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά έτσι. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να γίνουμε όλοι πιο παραγωγικοί, όσοι και είναι προφανώς, και μακάρι εγώ θα πω και οι 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι, να δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενημέρωση, για ενημέρωση για όλα τα ζητήματα, θα μπορούσαν και πρέπει, και το σας το ζητάω, να απευθύνονται στους αρμόδιους αντιδημάρχους ή και σε μένα το δήμαρχο, αν έχω κάποια εισήγηση εγώ για ενημέρωση. Πολύ φοβάμαι ότι αναλωνόμαστε με ζητήματα τα οποία, όχι ότι δεν είναι ουσιαστικά, αλλά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προβλεφτεί, να είχαν απαντηθεί, να πω καλύτερα, και όχι να απασχολούν σε τόσο μεγάλη έκταση το Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς και γι' αυτό είναι και ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχουν οι διάλογοι και να εξηγούνται και άλλα ζητήματα, αλλά δεν μπορεί το κάθε τι, και δεν αναφέρομαι τώρα στο συγκεκριμένο μόνο ζήτημα που λείπει ο ΑΠΕ, που είναι σημαντικό ζήτημα, για το κάθε τι να απασχολούνται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το λέω αυτό γιατί υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο. Δεν είναι ένα αμιγώς τεχνοκρατικό όργανο. Υπάρχει προφανώς και αυτή η διάσταση, και γιατί πολλά ζητήματα είναι τεχνικά, αλλά το κυρίαρχο, η έννοια του Δημοτικού Συμβουλίου, το ξέρετε πολύ καλά και ούτε δεν μου αρέσει τώρα εγώ να κάνω το, να υποδεικνύω και να κάνω το παντογνώστη, είναι πολιτικό όργανο. Και κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω, κρατήστε λίγο καλύτερα τη διαδικασία. Όταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κλείνει το θέμα, κλείνει το θέμα. Ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Ο κύριος αντιδήμαρχος. Για να κλείσω λοιπόν το θέμα, γιατί προσπάθησα να το κλείσω και πριν, αλλά το ξαναανοίξαν οι συνάδελφοι. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ελλειπή πληροφόρηση από τη μη αποστολή του ΑΠΕ, κάνω δεκτή την εισήγηση των περισσότερων για αναβολή του θέματος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες που είναι εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι άλλο. Νομίζω ο κ. Ζακοντοβής το είπε, δεν θυμάμαι. Δεν είμαστε τεχνικό συμβούλιο, είμαστε δημοτικό συμβούλιο. Είναι προφανές. Αλλά προφανώς έχετε δίκιο για τη μία αποστολή του ΑΠΕ, γι' αυτό και εισηγούμε για την αβολή του θέματος. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πραγματικά από τους 33 μας ποιοι ξέρουν τι πάει να πει ΑΠΕ και ποιοι ξέρουν να διαβάσουν τον ΑΠΕ. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα, το θέμα να βάλετε. Δεν υπάρχει καμία. Μια πρόταση θα να κάνω, αν θέλετε. Τίποτα. Μια πρόταση. Καμία. Αποσύρετε το θέμα. Αποσύρετε το θέμα, το θέμα 12 αποσύρετε. Το θέμα. Ο εισηγητής απέσυρε το θέμα. Το θέμα 12 αποσύρθη.
Το ξέρω ότι έχουν συμβασία. Προχωράμε. Θέμα 13. Χορήγηση 10 παράδες προθεσμίας εκτέλεσης του έργου επισκευή γηπέδου Νιδρίου. Εισηγητής ο κύριος Λίγδας. Δεν υπάρχει άλλο. Έχοντας υπόψη την αίτηση του αναδόχου κ. Μάτζιου Κωνσταντίνου, τη μελέτη του έργου του θέματος, τη σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λευκάδας κ. Μάρκου Ιγκητάκη, αναπληρωτή του Δημάρχου και του αναδόχου κ. Μάτζιου, το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το οποίο η περίοδος εργασιών είναι η 30/9/2019, την ανάγκη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και το ΔΣ του Δήμου του δεύτερου κεφαλαιοτικού πίνακα εργασιών για την εκτέλεση νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Εισηγούμαστε την αποδοχή του ΟΣΑΝΟ, της αίτησης του ΟΣΑΝΟ αναδόχου για χορήγηση παράταση προθεσμίας 2 μηνών έως 30/11/2019. Να σας ενημερώσω ότι είναι ένα έργο που έχει πάρει πάρα πολλές παρατάσεις. Υπήρξε ένα πρόβλημα στην αρχή με την αδειοδότηση του έργου. Σχεδόν 1,5 έτος χάθηκε να βγει η οικοδομική άδεια, να έρθει ο ελεγκτής δόμησης, να γίνει ορισμός του ελεγκτή δόμησης, να έρθει ο ελεγκτής δόμησης κτλ. Μετά υπήρξαν κάποια προβλήματα λόγω καιρικών συνθήκων και για να μην σας τα πολυλογώ, έχει πάρει αρκετές παρατάσεις και η διαβεβαίωση που είχα από τις τεχνικές υπηρεσίες και με τον κύριο Μάτζιο που μίλησα ήταν ότι θα τελειώσει σε 2 μήνες. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Κύριε Λιγόρης. Κύριε Λίγδα, δεν έχω την γνώση. Είπατε ότι δεν είχε οικοδομική άδεια όταν δημοπρατήθηκε, είχε πρόβλημα με τον ηλεκτροδόμηση. Δεν κατάλαβα πώς το είπατε. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ο κύριος Ζαβιτσάνος. Γιατί ακριβώς εργασίες μιλάμε. Πώς συμβούλιο το προηγούμενο, δηλαδή έλεος τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά... Ακούστηκα. Ο κύριος Ζαβιτσάνος. Γιατί ακριβώς εργασίες μιλάμε. Και ο κύριος Βικέντης είναι το λόγο. Να απαντήσει μαζί που ο κύριος. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Ερώτηση. Όχι, όχι. Κύριε Ποιος έχει το λόγο. Λίγδες. Ναι. Νόμιζα ότι ήθελε ο κύριος Βικέντιος. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Ο κύριος Μάτζιος είναι ένας πάρα πολύ καλός εργολάβος, είναι πάρα πολύ αργός. Μας προβλημάτισε όταν βλέπαμε συνέχεια να παίρνει παρατάσεις. Βέβαια έχει πληρωθεί στο 60% και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να τον διώξει, γιατί καταλαβαίνει ότι το έργο σταματάει. Έχουν προωθεί οι εργασίες, τώρα μένουν μόνο οι τουαλέτες του γηπέδου. Είναι πάρα πολύ καλός εργολάβος. Έχει αυτό το άγχος με τη δουλειά. Δεν προχωράει. Δυστυχώς, αλλά προχωράει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω το. Λοιπόν, ησυχία. Αυτός, όσον αφορά γιατί καθυστέρησε το έργο, ήθελε να εκδοθεί άδεια. Διότι είχαμε μερικά, δεν ήταν 4 στρέμματα και να τα νομοποιήσουμε και όλα αυτά τα κάναμε το γήπεδο. Θα σας πω, κύριε. Θα σας πει και ο κύριος Δακοντής περισσότερα βέβαια, αλλά επειδή το παρακολούθησα. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Επαναλαμβάνω, μας προβλημάτισε με τις παρατάσεις. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει και μια πάρα πολύ καλή εργασία, διότι έπεθαν νερά από τις κερκίδες. Επιστεύω να τελειώσει τώρα, παιδιά. Έφτιαξε περίθαλψη. Καλά, αυτό είναι το δευτερεύον. Οι τουαλέτες γίνονται πάρα πολύ καλά. Βάνει τα πλακάκια. Αλλά όταν έχει έναν εργολάβο που έχει κάνει το 70% της εργασίας, στις 25.000 δεν τον βγάζει έξω, διότι θα περάσει και η αγωνιστική περίοδο και όλα αυτά. 23.000 είναι το έργο, ναι. Νίκο, λοιπόν, τελείω. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Να σας απαντήσω, κύριε Γρηγόρη. Λόγω συμφωνίας τίτλου κτήσης του 78 με το κτηματολόγιο και για την υφιστάμενη έκταση δεν μπορούσε να εκδοθεί η οικοδομική άδεια,
Καθυστερήσαμε λοιπόν γιατί έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα με το κτηματολόγιο. Ως τότε είχαν εκτελεστεί μόνο κάποιες εργασίες επισκευής υφιστάμενης περίφραξης. Για τον ανωτέρο λόγο, τη μία εκτός οικοδομικής άδειας που καθυστέρησε δόθηκαν 5 παρατάσεις με προθεσμία 31 του 2018. Η άδεια δόμηση 131 του 2018 εγκρίθηκε 14 Σεπτέμβρη του 2018. Έγιναν απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό του ελεγκτή δόμησης, τη διενέργεια του ελέγχου κτλ. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 3 Οκτώβρη και άρχισαν εργασίες κατασκευής των χώρων υγιεινής. Έκτοτε υπήρχαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αυτό που είπε και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Βικέντιος, γιατί διαπίστωσε ότι η πλάκα είχε κάποιες υγρασίες κτλ. Μην σας τα πω τώρα, είναι τεχνικά, δεν έχει νόημα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Το έργο, κύριε Ζαβιτσάνε, αφορά την κατασκευή τουαλετών στο, τουαλέτες στο γήπεδο, που ήταν απαραίτητες ούτως ή άλλως για την αδειοδότηση του γήπεδου. Τώρα, σχετικά για την πότε βγήκε η άδεια και αυτά, νόμιζα ότι το ξέρατε. Γιατί θυμάμαι ήμουν παρόν σε παρελθόν. Απλώς νόμιζα ότι το ξέρατε. Σας το υπενθυμίζω λοιπόν ότι για την άδεια. Ότι βγήκε το 14 Σεπτέμβριο του 2018. Ευχαριστώ. Απλώς νόμιζα ότι το ξέρατε γιατί ήμουν εδώ, ήμουν παρόν σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς το είχατε πει πάλι το θέμα. Γι' αυτό. Καταλαβαίνω, ξεχνάτε. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση, τοποθέτηση, κύριος Γλυγόρης. Μια μικρή τοποθέτηση. Δεν είναι υποτιότητα του εργολάβου σε καμία περίπτωση το ότι η υπηρεσία δεν προχώρησε σε δημοπράτηση ενός έργου χωρίς να έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Αυτό που πριν λίγο οι 33 λογοί... Μην αρχίζουμε τα ίδια, σας παρακαλώ πολύ. Μην αρχίζουμε τα ίδια. Εδώ λοιπόν δημοπρατήσαμε ένα έργο, προσέξτε να δείτε, χωρίς να έχουμε οικοδομική άδεια. Και ξαφνικά πάνε εκτέμιση και δεν έχουν οικοδομική άδεια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλάβετε. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Okay. Δεν υπηρετείται το εργολάβο. Ψηφίζουμε υπέρ της παράτασης του έργου. Ψηφοφορία. Ναι. Η ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Θέμα 14. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή ποσού αποτροφία την περίοδο 18-19. Εισηγήτρια κυρία Κατοπόδη, αντιδήμαρχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να πω, πριν παρουσιάσω την εισήγηση, ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κυρίου Βεργιώτη για το καθεστώς των συμβάσεων των εργαζομένων. Είτε πρόκειται για δίμηνες είτε οχτάμηνες, είναι μια πολύ κακή κατάσταση. Περνάω στην εισήγηση, αφορά την απαλλαγή ποσού αποτροφία για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2019. Θέτουμε υπόψη σας τα εξής, δεν τα διαβάζω όλα, περνάω στο 7, την αίτηση του γονέα ΜΚΑΠΑ με την οποία ζητάει τη διαγραφή του ποσού των 100... Ακούγομαι? 100 ευρώ, 100 ευρώ. Των 100 ευρώ από το χρηματικό κατάλογο για ωφελούμενο ποσό τροφίων του τέκνου του για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2019 λόγω απουσίας του από το σταθμό για λόγους υγείας, τα εξιτήρια του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Πέδων, καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα της ιατρού Θεοτοκάτου Δέσποινας. Και εισηγούμαστε, κατόπιν των ανωτέρων, τη διαγραφή του ποσού των 100 ευρώ για τον Ιούνιο-Ιούλιο 2019 από το γονέα για το ωφελούμενο ποσό τροφίων του τέκνου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν μπορώ να σας τα δώσω. Το ξέρετε, τα έχω εγώ όμως, αν κάποιος θέλει να τα δει. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις, ψηφοφορία, ομόφωνα πιστεύω. Θέμα 15. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την... Σε παρακαλώ κύριε Ζωριδάκη, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Με τη νέα εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδος για την περίοδο 19-20. Εισηγήτρια κυρία Κατοπόδη, αντιδήμαρχος. Μάλιστα. Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής. Να σας πω ότι μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς και στο βρεφονηπιακό σταθμό Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-20 προέκυψαν οι παρακάτω κενές θέσεις, στον παιδικό σταθμό Βλυχού 8 θέσεις και πολύ περισσότερες στον παιδικό σταθμό Καριάς.
Κατά συνέπεια, μετά τη νέα ανακοίνωση, την από 12/9 του 2019 του Δήμου Λευκάδας, δεχτήκαμε μία αίτηση για τον παιδικό σταθμό Καριάς και δεν ξέρω πόσες έχετε μπροστά σας, 6-7 για τον παιδικό σταθμό Βλυχού. Το λέω αυτό γιατί είχαμε και μία εκπρόθεσμη αίτηση στις 24/9, δεν ξέρω αν την έχετε μπροστά σας στην αρχική εισήγηση. Εμείς εισηγούμαστε να εγκρίνει τη νέα επιλογή ενηπίων στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο αυτή. Να σας πω ότι στις καινούργιες αιτήσεις δεν έγινε μοριοδότηση, γιατί ήταν λιγότερες οι αιτήσεις από τις θέσεις που υπήρχαν κενές. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφοφορία, ερώτηση. Ο κύριος Βεριώτης. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν λέω να τα, να τα αναφέρεις τώρα, ναι, για το πόσες ήταν οι αιτήσεις συνολικά από την προηγούμενη... Προηγούμενη. Ναι. Αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα, είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη... Μπορώ να απαντήσω. Ναι. Έχω την προηγούμενη εισήγηση. Μπορώ να σας πω ότι καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις νηπίων, έτσι, και, και σας είπα ότι περισσέψανε θέσεις στο Βλυχό και στην Καριά, γι' αυτό και δόθηκε νέα προθεσμία. Δυστυχώς, το πρόβλημα υπάρχει στο θέμα των βρεφονηπιακών, του βρεφονηπιακού σταθμού, που δυστυχώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μόνο 13 βρέφη, ενώ είναι περισσότερες οι αιτήσεις. Δεν το έχω τα μισά, προστά μου, αλλά τα μισά παιδιά περίπου είναι εκτός. Και παραπάνω από τα μισά. Πάντως καλύπτουμε όλα τα νήπια. Μιλάμε μέχρι 2,5, μέχρι 2,5 ετών. Ερωτήσεις, ομόφωνα. Θέμα 16. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή στις επιτροπές πρώτων διενέργειας δημοπρασιών και β' εκτίμησης εκποιμένων ακινήτων το έτος 2019. Εισηγητής ο κύριος Τιτουπάλδος, εντεταλμένος σύμβουλος. Ναι. Λόγω εκλογής της νέας Δημοτικής Αρχής επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων μέχρι 31/12/2019. Πρώτον, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων, του Δήμου, και δεύτερον, στην Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων. Εισηγούμαστε λοιπόν, Πρόεδρος δε της Επιτροπής, στην πρώτη περίπτωση της Διενέργειας Δημοπρασιών είναι ο Δήμαρχος. Εισηγούμαστε τον ομιλούντα δεύτερο μέλος. Και τρίτο μέλος, αν υπάρχει μια πρόταση από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Υπάρχει μια πρόταση. Κάποιος θέλει να μπει σε αυτή την επιτροπή. Κύριε Σοδάτε. Ο κύριος Σοδάτος έχει το λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Γαζής, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κύριο Φλίπο Σκύρο. Εντάξει, κύριε Ζευτσάνε. Ορίστε. Ερωτήσεις υπάρχουν. Άρα λοιπόν πρόεδρος είναι ο κύριος Δήμαρχος, δεύτερο μέλος τον κύριο Τιπάλδο, ο Μιλών, στο τρίτο μέλος ο κύριος Γαζής με αναπληρωτή. Ο Τάσος ο Γαζής. Ο Αναστάσιος Γαζής.
Αναστάσιος Γαζής με αναπληρωτή τον κύριο Σκληρό. Κύριο Φίλιππο. Και τον κύριο Λίγδα αναπληρωτή δικό μου. Συγγνώμη. Ερωτήσεις υπάρχουν, τοποθετήσεις, ψηφοφορία, ομόφωνα. Εμείς οι παρόνοι από εδώ οι πέντε. Α, παρόν ο κύριος Γλυγόρης, η κυρία Κωνσταντινίδη, ο κύριος Μελάς και ο κύριος Λάζαρης. Θέμα κύριε Πρόεδρε, αναπληρωτής του Δημόρχου είναι ο κύριος Λιβιτζάνος. Συγγνώμη.